Φίλοι και φίλες, γεια σας. Με λένε Χάρη και είμαι ο κοντεσπότης σας σε ακόμη ένα επεισόδιο του Photography It's a Hobby After All. Είναι εβδομαδιαία εκπομπή που μιλάει για θέματα φωτογραφίας. Την εκπομπή που σας ενημερώνει για όλα τα νέα στο χώρο. Και τέλος, την εκπομπή που επιδιώκει να γίνει το ευχάριστό σας διάλειμμα. Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν. Η καλύτερη στιγμή της ημέρας για να βγάλεις φωτογραφία εξαρτάται από το θέμα, τον προσανατολισμό του θέματος, τον καιρό, αν η φωτογραφία είναι τραβηγμένη σε ανοιχτό ή κλειστό χώρο, την ύπαρξη ή μη τεχνητού φωτός. Η διάρκεια κατά την ανατολή και τη δύση του ηλίου είναι ιδανική, αλλά μπορεί να μην είναι εφικτό να βγάλετε τις φωτογραφίες σας. Οπότε τι κάνουμε? Καλώς ήρθατε στο 16ο επεισόδιο του podcast Photography It's a Hobby After All. Σημερινό μας θέμα είναι: ποια είναι η καλύτερη στιγμή της ημέρας για να βγάλουμε φωτογραφίες? Πότε είναι λοιπόν? Όπως είπα και στην αρχή, η καλύτερη στιγμή εξαρτάται από κάποιους παράγοντες. Πρώτον, το θέμα μας. Δεύτερον, τον προσανατολισμό του, οριζόντιο ή κάθετο. Τρίτον, τις καιρικές συνθήκες. Τέταρτον, αν η λήψη είναι εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Έκτον, αν υπάρχουν εμπορικές πιέσεις. Και έβδομον, έπαρξη ή μη τεχνητού φωτός. Πάμε να τα δούμε πιο αναλυτικά. Το θέμα μας. Προφανώς το θέμα μας είναι ένας τεράστιος παράγοντας στην καλύτερη στιγμή για να τραβήξουμε μια φωτογραφία. Ας πάρουμε μια φωτογραφία τοπίου για παράδειγμα. Δεν θα θέλατε προφανώς να τη βγάλετε όταν τα πάντα είναι σκοτάδι? Ιδανικά, η καλύτερη στιγμή είναι γύρω στην Ανατολή με δύση του ηλίου. Αν φωτογραφίζω ένα κτίριο, θα ήθελα ο ήλιος να είναι στην κύρια πρόσωψή του. Επομένως, η ώρα της ημέρας εξαρτάται από το θέμα, τι φωτογραφίζετε και πού βρίσκεται. Τον προσανατολισμό του θέματός μας. Ιδεατά, θα ήθελα το κτίριο που φωτογραφίζω να κοιτάει νότια και ο ήλιος να πέφτει πάνω του. Άρα, να το λούζει που λέμε. Βέβαια, υπάρχουν και εκείνοι που αποζητούν μια πιο ρεαλιστική προσέγγιση και οπτική. Οπότε τότε προσπαθώ να μην έχω πολύ φως. Ο καιρός. Οι καιρικές συνθήκες επηρεάζουν την καλύτερη στιγμή της ημέρας που θα βγάλεις φωτογραφία. Άκουσα κάποιον να αναρωτιέται. Ο ήλιος ανατέλει από την Ανατολή και δει στη Δύση. Οπότε συνεχώς μεταβάλλεται η θέση του. Αλλά άμα έχουμε συννεφιά, παίζει ρόλο τι ώρα της ημέρας βγάζουμε τη φωτογραφία μας? Αφού το φως διαφθαράται από τα σύννεφα. Άμα δε είναι έντονη συννεφιά και περνάει πολύ λίγο φως, πάλι δεν επηρεάζει τη φωτογραφία μας. Οπότε ο καιρός είναι ένας παράγοντας. Αν η λήψη είναι εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Ένα από τα βασικά στοιχεία μιας λήψης εσωτερικού χώρου είναι ο ήλιος που περνάει από κάποιο παράθυρο. Αν αυτό είναι σημαντικό για τη λήψη μας, τότε ξέρω τι ώρα της ημέρας πρέπει να έρθω. Μερικές φορές είναι πιο εύκολο να φωτογραφίζεις ένα εσωτερικό χώρο όταν έχεις συννεφιά και έχεις λιγότερη διαφορά στο φως μέσα με έξω. Ανατολή και δύση ηλίου. Είναι η καλύτερη στιγμή της ημέρας για να βγάλετε εκπληκτικές φωτογραφίες. Προϋπόθεση να έχετε εντοπίσει ένα ωραίο καδράρισμα. Κατά τη διάρκεια της Ανατολής και Δύσης, η χρωματική παλέτα του φωτός σε συνδυασμό με ένα ενδιαφέρον ουρανό συνθέτουν ένα μαγευτικό αποτέλεσμα. Επίσης, κατά τη διάρκεια του Λυκαβιές ή του Λυκόφωτος, την ώρα εκείνη αμέσως πριν την Ανατολή ή λίγο μετά τη Δύση, μπορούμε να έχουμε εκπληκτικά όμορφα αποτελέσματα. Ειδικά για φωτογράφους πόλεων, η συγκεκριμένη περίοδος βοηθάει, διότι είναι ακόμη αναμένα τα φώτα της πόλης και δίνουν ένα εντυπωσιακό συνδυασμό. Αποφεύγετε να τραβάτε φωτογραφίες στο μεσημέρι. Το διαβάζετε παντού, το λένε πολλοί. Ανοησίες θα πω εγώ. Ναι, το μεσημέρι μπορεί να είναι το χειρότερο φως της ημέρας, με τον ήλιο ακριβώς από πάνω, και να δημιουργεί απότομες σκιές και εντάσεις. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι άμα έχετε ένα ωραίο καδράρισμα, δεν θα βγάλετε ωραία φωτογραφία. Ίσως να χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε ένα polarized φίλτρο για να γλυκάνετε λίγο το φως. Εμπορικές πιέσεις. Τώρα, αν κάνω φωτογράφηση για ένα πελάτη, θα έχω μια καθορισμένη ώρα που θα μπορώ να τραβήξω τις φωτογραφίες. Και αυτό είναι είτε έχει βροχή είτε όχι. Εγώ θα πρέπει να κάνω τις λήψεις μου. Προσπαθώ όμως και σχεδιάζω έτσι τα πράγματα, ώστε τουλάχιστον να μην βρέχει.
αλλά δεν έχω επιλογή της ώρας στο 95% των περιπτώσεων μου. Τεχνητό φως. Αν το φως δεν βοηθάει τη λήψη σας, τότε πρέπει να εισάγετε φώτα για να λειτουργήσει η όλη φωτογράφηση. Δεν είμαι όμως ο κατάλληλος για να μιλήσω για αυτό το θέμα. Δεν κατέχω την απαιτούμενη γνώση, οπότε και δεν αναφέρομαι παραπάνω σε αυτό. Πάμε να δούμε τα νέα της εβδομάδας. Ο εξοπλισμός μας είναι εξίσου σημαντικός με τις γνώσεις μας γύρω από φωτογραφία. Θα αναφερθούμε λοιπόν σε ένα προϊόν που μάλλον θα ενδιαφέρει πολλούς. Το προϊόν ονομάζεται Atoll και είναι ένα tripod collar. Η εταιρεία που το κατασκευάζει λέγεται Silence Corner και το αξεσουάρ είναι σχεδιασμένο να λειτουργεί με φακούς που δεν περιλαμβάνουν tripod collar, όπως είναι η Wide Angle, η Standard Zoom Lens, 24-70 δηλαδή, για αυτήν. Στην ουσία λοιπόν, με τη χρήση του αξεσουάρ αυτού, καταργούμε το L-bracket από την κάμερά μας. Προσαρμόζεται στη βάση της μηχανής και είναι ένας δακτύλιος μεταξύ φακού και σένσορα. Έτσι, με τη χρήση ενός knob στην άκρη, ρυθμίζουμε γρήγορα τη μηχανή μας σε όποια θέση θέλουμε χωρίς δεσμεύσεις. Διατίθεται σε τρία μεγέθη και είναι συμβατό με μια μεγάλη γκάμα καμερών και φακών, συμπεριλαμβανομένων mirrorless μηχανών από Canon, Fuji, Sony, Nikon, Leica και άλλες. Θα υπάρχει link στην περιγραφή και για το Atoll αλλά και για το campaign στο Kickstarter. Τέσσερα πράγματα που πρέπει να βάζουμε στα συμβόλαιά μας. Όσο περίεργο και άβολο μπορεί να φαίνεται να δίνουμε ένα συμβόλαιο σε κάποιο πελάτη μας, ιδιαίτερα στην αρχή του φωτογραφικού μας ταξιδιού, άλλο τόσο σημαντικό θεωρείται. Έχοντας λοιπόν ένα συμβόλαιο μεταξύ του πελάτη, θα σας βοηθήσει να διευκρινίσετε τις προσδοκίες που έχει ο πελάτης. Καλύπτει εσάς από παρεξηγήσεις και κλείνοντας οδηγεί σε μια ωραία συνεργασία. Πάμε να δούμε λοιπόν τέσσερα κλόζες που πρέπει να έχετε. Πρώτον, ο σκοπός της δουλειάς. Μπορεί να τα έχετε συζητήσει στο τηλέφωνο, στα email, αλλά είναι πολύ σημαντικό να το αναφέρετε. Μη φοβάστε να γράψετε λεπτομέρειες, έτσι ώστε να αποφύγετε τυχόν παρερμηνίες. Δεύτερο, copyright και licensing. Πολύ πολύ σημαντικό, ιδιαίτερα άμα κάνετε commercial photography. Κοινώς θα πρέπει να αναφέρετε ρητά σε ποιον θα ανήκουν οι φωτογραφίες και πώς μπορεί αυτός να τις χρησιμοποιεί. Τρίτον, τρόπος πληρωμής. Προφανώς και δεν θα μπορούσε να λείπει. Να αναφέρετε το κόστος της δουλειάς σας, καθώς και τον τρόπο πληρωμής σας, εφάπαξ, μεθόσεις ή οτιδήποτε άλλο. Τέταρτο και τελευταίο, πολιτική ακύρωσης. Το να συμπεριλάβετε πολιτική ακύρωση στο συμβόλαιο είναι κυρίως για να προστατευτείτε εσείς, σαν αυτοαπασχολούμενος, σε περίπτωση που ο πελάτης σας ακυρώσει το event τελευταία στιγμή. Ενδεχομένως να μπορέσετε να ορίσετε μια τιμή που θα πληρωθείτε σε μια τέτοια περίπτωση. Στο link κάτω στην περιγραφή θα υπάρχει το άρθρο για να διαβάσετε περισσότερα σχόλια για κάθε ένα από αυτά τα clauses. Κλείνοντας, social media image size. Σίγουρα θα βρεθήκατε πολλές φορές στη θέση να ανεβάσετε μια φωτογραφία στα social media και το ίδιο το πρόγραμμα να μειώσει υπερβολικά την ανάλυση, οπότε να μην φαίνεται καθόλου καλά. Θα υπάρχει link στην περιγραφή για να δείτε σε κάθε πλατφόρμα τι απαιτήσεις υπάρχουν, αλλά ενδεικτικά να αναφέρω τα κάτωθεν. Facebook, profile picture, 170x170 pixels. Cover, 851x315. Και στο marketplace, 1200x1200 pixels. Στο Instagram, το profile, 320x320. Και στο feed, 1080x1350. Στο Twitter, προφίλ 400x400 και η κανονική φωτογραφία 1200x675 πίξα. Τέλος, στο Pinterest τα standard pins είναι 1000x1500 και τα story pins είναι 1080x1920 πίξα. Φίλοι και φίλες, άλλο ένα podcast της σειράς Photography It's a Hobby After All έφτασε στο τέλος του. Αν σας άρεσε, βαθμολογήστε την προσπάθειά μου στα Apple ή Google Podcast, στο Spotify ή σε όποια πλατφόρμα μας ακούτε. Έτσι θα δοθεί δυνατότητα σε περισσότερα άτομα που είναι λάτρες της φωτογραφίας να το ανακαλύψουν. Για τυχόν λάθη, παραλήψεις ή έστω για ιδέες που τυχόν έχετε, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου μέσω μηνύματος στα social media.
Facebook, Messenger, Instagram, ψάχνοντας το προφίλ μου Φωτοκιάκωτος. Ή ακόμα, μπορείτε να επισκεφτείτε το site μου στο photokiakotos.com και να διαβάσετε το blog που διατηρώ εκεί με πολλά και ενδιαφέροντα θέματα. Ως την επόμενη εβδομάδα. Keep shooting, keep creating, enjoy photography. Γεια σας.